Λοιπόν, έχει φτάσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Η Μαρία Βούσουλα βρίσκεται εκεί. Είδαμε νωρίτερα, Μαρία, στην προηγούμενη σύνδεση που μας περιέγραφες, τα οχήματα να περνούν τελικά από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Και αυτή την ώρα όμως έχουν ανέβει με τα πόδια, βεβαίως, πώς αλλιώς, στον Ιερό Βράχο. Ναι, εγώ από το σημείο που είμαι, Άννα, δεν έχω καθαρή εικόνα. Μαθαίνω όμως ότι ήδη έχουν ανέβει. Δεν μπορούμε ακόμη να μάθουμε όμως ποιοι τον συνοδεύουν. Εμείς βλέπουμε ένα πλάνο, να περιγράψω μόνο αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Βλέπουμε ένα πλάνο από τον Ιερό Βράχο και μπορούμε με λίγη προσπάθεια να διακρίνουμε κάτω δεξιά πώς σιγά σιγά κινούνται, περπατούν οι άνθρωποι οι οποίοι συνοδεύουν τον Μπαράκ Ομπάμα. Εμείς ακόμη δεν μπορούμε να το δούμε. Βλέπουμε ανθρώπους πάνω σε ταράτσες που έτσι αποπτεύουν με κάποιο τρόπο τα σημεία. Αυτή τη στιγμή πάνω από τον Ιερό Βράχο βλέπουμε ότι πετάει και το ελικόπτερο της αστυνομίας. Μάλιστα. Να δούμε τι ώρα θα κατέβει από τον Ιερό Βράχο προκειμένου να πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι θα ανοίξει, Άννα, για το κοινό στις 2 το μεσημέρι. Αφού μέχρι και δηλαδή τις 2 θα είναι κλειστό. Θα είναι κλειστό. Αφού θα έχει φύγει. Ο αρχαιολογικός χώρος όμως της Ακρόπολης θα παραμείνει ανακλειστός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.